Κατέληξε ο ένας από τους τρεις τραυματίες του χθεσινού τροχαίου που σημειώθηκε το απόγευμα της 3ης 12 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε η ελληνική αστυνομία, αναφέρει τα εξής. Εχθές 12 Δεκεμβρίου και ώρα 6 και 25 περίπου το απόγευμα, στο δεύτερο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Σερών Ιγρήτας, γιοταχή επιβατικό όχημα που οδηγούσε 41χρονο ημεδαπός συγκρούστηκε διαδοχικά με δύο οχήματα που κινούνταν στην παραπάνω οδό, με αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του 41χρονου, καθώς επίσης τον τραυματισμό ενός επιβάτη στο ίδιο όχημα και του οδηγού ενός από τα οχήματα με τα οποία συγκρούστηκε. Οι τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο των Σερών, όπου ο 41χρονος κατέληξε. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχέα Σερών. Με τον ΜΠΑΜ κατέβηκα, λέω κάτι, βγήκα, κάτι έγινε και είδα. Εδώ μεταξύ ήταν κάποιο άλλο αυτοκίνητο εκεί πέρα παρκαρισμένο και λέω με τρία αυτοκίνητα καραμπόλα έγινε. Και βγήκα, είδα τον κύριο, ήταν εντάξει, είχε στήσει, πονούσε φυσικά ο άνθρωπος. Και απέναντι, έτσι όπως είδα το αυτοκίνητο, λέω δύσκολα. Αλλά και οι δύο που ήταν, ο ένας ήταν σε εύκολο σημείο. Ο τρίτος που έβγαλαν τον τελευταίο τον κύριο ήταν πολύ δύσκολα. Από ό,τι είδα ότι έχει τη συστήση, τον έδωσα και εγώ ίδιο νερό. Άρα δηλαδή τα δύο άτομα φάνηκαν να είναι σε πιο καλή κατάσταση. Ο συνοδηγός του δευτέρου του αυτοκίνητου και ο οδηγός του πρώτου φαινόταν, μίλησαμε. Ο οδηγός του δευτέρου αυτοκίνητου που βγήκε από την κλουβοήσκη και τελευταίο ήταν πολύ δύσκολο. Είδα ότι ο άνθρωπος κουνιέται, μακάρι φτυγέ του. Με τοπική ήταν η με τοπική φαίνεται. Φαίνεται. Εδώ η στροφή μας είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στον ομό. Να σημειώσουμε ότι οι καταστηματάρχες της περιοχής μιλούν για ένα επικίνδυνο σημείο, καθώς επίσης και για ελλειπή φωτισμό της επαρχιακής οδού. Είναι ανάποδη είναι. Στα 100 μέτρα δεν έχεις αντίληψη τι γίνεται από απέναντι. Ούτε φωτισμός ούτε τίποτα. Φωνάζουμε φωτισμός το ένα το άλλο, τίποτα. Χρειάζεται προσοχή, έτσι. Εννοείται. Και εμείς σαν οδηγοί, αλλά και το κράτος κάτι να κάνει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι ένας δρόμος εδώ που γίνονται πολύ συχνά τροχιά. Στη συγκεκριμένη στροφή, ναι, πάντα, συνέχεια. Εγώ έχω τουλάχιστον τόσα χρόνια που είμαι εδώ, γύρω στα 25 χρόνια, πρέπει να έχω πεταχτεί 10 φορές έξω. Επικίνδυνος είναι, ναι. Είναι ανάποδη στροφή, είναι επικίνδυνος ο δρόμος. Έχουν γίνει και άλλα ατυχήματα. Και άλλα ατυχήματα, ναι. Και δεν υπάρχει καλός φωτισμός. Δεν υπάρχει φωτισμός και ταχύτητα και όλα.